Πάσχα 2019. Ανέβηκα στο Όρος για να καλωσορίσω εδώ το Χριστό που θα αναστηθεί, να κάψω και καμιά θερμίδα. Εδώ λοιπόν στην κορυφή, την πιο ψηλή κορυφή της Αίγινας, εδώ το πέλαγος στα ανατολικά, η μεγάλη κορφή ή αλλιώς του Αγίου Αντώνη με οχυρώσεις του Μεταξά και μετά γερμανικές, ο όρμος των κήπων, τα βουνά, η θέση που λέγεται Κάτω Βόδι, η Χαράδρα της Λιγαίας, δυστυχώς στη θάλασσά μας μια μεγάλη πετρελαιοκοιλίδα σήμερα. Οι αρχές να επιληφθούν λοιπόν του θέματος, το σφεντούρι με το κλεισάκι του, τα πλακωτά, η πέρδικα, η μονή, στο βάθος τα μέθανα, η καμένη, το αγκίστρι. Είναι θολή ατμόσφαιρα σήμερα και το κλεισάκι των ταξιαρχών ή του προφήτη Ηλία στο Όρος. Ήταν λίγο δύσκολο το περιβάλλον, αλλά τελικά τα κατάφερα και ήρθα. Άναψα και ένα άσπρο κεράκι. Ο προφήτης Ηλίας. Η ανάληψη και το κλεισάκι του Όρους ανήκει στη Μονή Χρυσολεόντισσας. Εδώ το δέρνουν όλοι οι καιροί. Το χειμώνα πάντα έχει πολλούς κεραυνούς. Όμως υπάρχει και η Μονή της Χρυσολεόντισσας αλλά και η ομάδα των εθελοντών που το φροντίζει. Πάμε και από τη βόρεια μεριά. Εδώ βλέπουμε κάτω όλη την πόλη της Αίγινας. Είναι ασύγκριτα καλά εδώ από το να είμαι σε κάποια καφετέρια μέσα στη Βαβούρα και στην κυκλοφοριακή συμφόρηση. Εδώ είναι πολύ ιστορικό το μέρος. Εδώ πάνω ήταν το προσκυνητάρι του Δίας, του Ελάνιον. Υπήρχε ένα μικρό ιερό. Εδώ βλέπουμε τα θεμέλια πάνω στα οποία ήταν χτίστηκε το εκκλησάκι, μια συνήθεια των Βυζαντινών χρόνων. Ο κυρίως αρχαιολογικός χώρος ήταν κάτω εκεί, δεν ξέρω αν βοηθάει η εικόνα. Εκεί. Αυτό που λένε και οι σφυρίχτρες, εκεί ήταν αρχαϊκό χώρος προσκύνησης, ένα πρώτο χριστιανικό και μετά ένα πρώτο βυζαντινό μοναστήρι. Η ωραία Παχιωράχη, το βουνά του Ρουμελιώτη, το οροπέδιο του Αγίου Λεοντίου που από εδώ το βλέπουμε, το βουνό του Νικολάκη με την κεραία των ενόπλων δυνάμεων στην κορυφή, οι Λαζάριδες, τα βουνά των Γιαννάκηδων, το Ανιτσαίο, οι όμορφες πόρτες, ο Κύλιντρας και στο βάθος δεν φαίνεται σήμερα η νότια μεριά της Αττικής. Σε αυτό το μέρος λοιπόν οι αρχαίοι πρόγονοι και οι σημερινοί άνθρωποι έρχονται είτε για αναψυχή είτε για να βρεθούν λίγο πιο ψηλά όπως και εγώ. Σας εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά. Όλοι μπορούμε να ανέβουμε εδώ πάνω, βέβαια, εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά επειδή δεν είμαι ούτε κανένας πολύ νέος, ούτε κανένας πολύ έτσι ντελικάτος και ανεβαίνω συχνά, σας λέω ότι δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Και πάλι λοιπόν, χρόνια μας πολλά, Νεκτάριος Κουκούλης.